Ο ναός. Αυτό που εδόξασε περισσότερον από κάθε άλλο πράγμα τον βασιλέα Σολομώντα είναι ο περίφημος ναός τον οποίον έκτισεν. Ο Θεός βέβαια δεν κατοικεί εις ναούς που κτίζουν οι άνθρωποι. Ο Θεός θέλει να τον ελατρεύουμε με την καρδιά μας. Μία καρδιά αρκεί για να είναι ναός του Θεού. Αυτόν τον ναόν εμείς με τους οφθαλμούς μας δεν μπορούμε να τον είδαμε. Ο Θεός όμως τον βλέπει. Βλέπει αν τον αγαπάμε και αν και τότε μας αγαπά. Συνεχίζουμε. Αλλά και στους ναούς που κτίζουμε και εκεί λατρεύεται ο Θεός, διότι εκεί όλοι οι άνθρωποι προσεύχονται μαζί. Δια τούτο ο Σολομών έκτισε ναόν για να μαζεύεται εκεί όλος ο λαός των Εβραίων και προσφέρει θυσίας. Ο ωραίος ναός τον οποίον ο Σολομών έκτισε έγινε πρώτον δια τους ανθρώπους, διότι εκεί οι άνθρωποι θα εμαζεύονται να προσεύχονται. Δεύτερον δια των Θεών, διότι εκεί εις των Θεών θα προσεύχονται. Ήτο χωρισμένος εις δύο μέρη, εις το ιερόν και εις τα Άγια των Αγίων. Πρώτου ναού ήτο ο προναός, γύρω από τον ναό ήτο μεγάλη αυλή. Ήτο δε θαύμα ωραιότητος και μεγαλοπρεπίας. Απ' έξω είχε λίθους τελεκητούς, από μέσα είχε πολύτιμον ξυλίαν και ήτο επίχρυσος στολισμένος με ανάγλυφα χερουβίμ, φινίκων, ανθέων και με πολυτίμους λίθους. Επί 7 χρόνια χιλιάδες τεχνητών εργάστησαν δι' αυτόν. Όταν ο ναός ήταν έτοιμος, ο βασιλεύς Σολομών με μεγάλην πομπήν και με μεγάλην ευλάβεια μετέφερε την κεβωτόν της Διαθήκης και την ετοποθέτησεν εις τα Άγια των Αγίων. Προσέφερε μεγαλοπρεπή θυσίαν, γονιπετής δε μετασχήρας υψωμένας, προσευχήθη εις τον Θεόν και είπεν, ενώ χιλιάδες Εβραίοι γονιπετείς και αυτοί μαζί προσεύχοντο. Θα κατοικήσει αλήθεια εις τη γη Θεός, αλλά ο ουρανός δεν φτάνει, Κύριε, για να χωρέσει σε. Έχε το βλέμμα σου στην προσευχή μας, όταν ο λαός και εγώ ευχόμεθα μαζί εδώ διαπαντός. Διαίρεσης και καταστροφή του Εβραϊκού Βασιλείου. Το βασίλειο των Εβραίων χωρίζεται εις δύο, 975 π.Χ. Εις τα τελευταία του χρόνια ο Σολομών ελισμόνησε τον αληθινόν Θεόν και δεν ακολούθη τα εντολάς του. Δια τούτο ο Θεός εφανερώθη εις αυτόν και του είπεν, «Επειδή δεν εκτελείς τα εντολάς μου, θα σου αφαιρέσω την βασιλείαν και θα την δώσω εις τον δούλον σου. Χάριν όμως του πατρός σου Δαβίδ, δεν θα το κάνω αυτό ενώ σου ζεις, αλλά μετά τον θάνατον σου. Δύο φυλάς μόνον θα αφήσω εις το παιδί σου». Μίαν ημέραν, το παιδί ενός δούλου του Σολομώντος, ο Ιεροβοάμ, ευγήκεν έξω από την Ιερουσαλήμ. Εις τον δρόμον συνείδησεν αυτόν ο προφήτης Αχιά, ο οποίος εφορούσε καινούριον ένδυμα. Οι δύο τους ήσαν μόνοι στην παιδιάδα. Ο Αχιά τότε έπιασε το ένδυμά του, το έσχισεν εις 12 κομμάτια και είπεν εις τον Ιεροβοάμ, «Πάρε εσύ 10 κομμάτια, διότι έτσι λέγει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Θα χαρίσω την βασιλείαν του Σολομώντος εις δύο και θα δώσω εις έτας 10 φυλάς». Αφού απέθανε ο Σολομών, έγινε βασιλεύς ο υιός του ο Ροβοάμ. Ο Ιεροβοάμ τότε μαζί με τον λαόν παρουσιάστη τον βασιλέα και τον παρακάλεσε να περιορίσει τους φόρους που είχε επιβάλει ο πατήρ του Σολομών για να κάνει τα έργα που έκαμεν. Ο Ροβοάμ εζήτησε την συμβουλή των γερόντων συμβούλων του πατρός του. Αυτοί τον συνεβούλευσαν να ευχαριστήσει τον λαόν, να φερθεί με ευγένεια προς αυτόν και να ελαφρύνει τους φόρους. Ο Ροβοάμ όμως δεν ήκουσε αυτήν την φρόνιμον συμβουλήν, αλλά την γνώμη των ανοήτων φίλων του, οι οποίοι ήσαν νέοι
και όχι μόνον δεν ελάφρυνε τους φόρους, αλλά ομίλησεν εις τον λαόν και με κακόν τρόπον. Είπεν εις αυτούς: «Ο πατέρας μου σας ευάρυνεν ολίγον, εγώ θα σας βαρύνω περισσότερον. Ο πατέρας μου σας επέδευσε με μάστιγας, εγώ θα σας παιδεύσω ακόμη περισσότερον». Δι' αυτό ο λαός επανεστάτησε. 10 φυλέ έκαμαν ανεξάρτητον βασίλειον με βασιλέα τον Ιεροβοάμ, όπως είχε είπει ο Θεός. Το βασίλειον του ονομάστη βασίλειον του Ισραήλ και είχε πρωτεύουσαν την Σιχέμ και κατόπιν την Σαμάριαν. Έαλε 2 φυλέ του Ιούδα και του Βενιαμίν διετήρησαν τον Ροβοάμ ως βασιλέα και έκαμαν το βασίλειον του Ιούδα με πρωτεύουσαν την Ιερουσαλήμ. Το βασίλειον του Ισραήλ. Ο βασιλεύς του Ισραήλ τιμωρείται. Ο Ιεροβοάμ, αφού έγινε βασιλεύς, δεν έμεινε πιστός εις τον Θεόν. Για να μην πηγαίνουν οι Ισραηλίτες εις την Ιερουσαλήμ να προσκυνούν εις τον ναόν, κατασκεύασε 2 χρυσούς μόσχους και τους έστησε τον ένα εις την πόλη Βεθήλ και τον άλλον εις την πόλη Δαν, δηλαδή εις τα 2 άκρα του βασιλείου του, είπε δε εις τους Ισραηλίτας: «Αυτοί είναι οι θεοί σου Ισραήλ που σε έβγαλαν από την Αίγυπτον». Ο λαός επροσκυνούσε αυτούς τους ψευδείς θεούς. Τότε ένας άνθρωπος του Θεού ήλθεν εις την Βεθήλ την ώρα που ο Ιεροβοάμ ήτο εις το θυσιαστήριον για να θυσιάσει και είπεν ότι ο Θεός θα καταστρέψει αυτό το θυσιαστήριον. Εκείνον των καιρών αρρώστησεν ο Υιός του Ιεροβοάμ. Είπε λοιπόν ο Ιεροβοάμ εις την γυναίκα του: «Πήγαινε εις την πόλη Ζηλό, όπου είναι ο προφήτης Αχιά, αυτός θα σου πει τι θα γίνει το παιδί». Επήγαινε η γυναίκα του Ιεροβοάμ εις την Ζηλό και μπήκεν εις την οικία του Αχιά. Ο Αχιά δεν έβλεπεν, επειδή το πολύ γέρον. Ο Θεός όμως εφανέρωσεν εις αυτόν ότι η γυναίκα που έρχεται είναι η γυναίκα του Ιεροβοάμ και είπεν εις αυτήν ο Αχιά: «Γυναίκα του Ιεροβοάμ, είμαι απόστολος των σκληρών αγγελιών. Πήγαινε εις το σπίτι σου και να είπεις εις τον άνδρα σου. Αυτό λέγει ο Θεός. Επειδή ο Θεός του Ισραήλ σε έκαμε βασιλέα και εσύ δεν εστάθης πιστός εις το θέλημά του και έκαμες άλλους θεούς, δια τούτο θα φέρω κακόν εις την οικογένειά σου. Την ώρα που θα μπαίνεις εις το σπίτι σου, το παιδί θα αποθάνει. Θα καταστραφεί το βασίλειον του Ισραήλ. Οι κάτοικοι θα διασκορπιστούν». Η γυναίκα του Ιεροβοάμ, κατατρομαγμένη από την φοβεράν προφητείαν, εγύρισε εις την οικία της. Την ώρα που έμπαινε, απέθανε το παιδί της, όπως είχε είπει ο Θεός. Η προφήτε. Ο Αχιά ήταν ο προφήτης, ο οποίος εξ ονόματος του Θεού είχε παραγγείλει εις τον βασιλέα Ιεροβοάμ ότι και το παιδί του θα αποθάνει και το βασίλειό του θα καταστραφεί. Δεν ήταν όμως ο μόνος προφήτης ο Αχιά. Ο Θεός είχε στείλει και στον βασιλέα Δαβίδ άλλον προφήτην για να τον μαλώσει επειδή δεν είχε κάνει το θέλημά του. Αυτός ο προφήτης ήταν ο Νάθαν και πριν από τον Νάθαν ο Θεός είχε στείλει άλλους ανθρώπους να φανερώσει το θέλημά του. Αυτοί οι άνθρωποι εφανέρωναν το θέλημα του Θεού και παρηγορούσαν τους συμπατριώτας των όταν αυτοί υπεδουλώνονται εις τους εχθρούς ή τους έβρισκαν άλλα δυστυχήματα. Παρουσιάζονται πάντοτε με πολύ θάρρος και ομιλούσαν κατά εντολήν του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι προφήτε. Οι προφήτε ήρχιζαν να διδάσκουν μετά την κλίση των, δηλαδή από τότε που ο Θεός τους εκαλούσε και τους διέτασε να διδάξουν τον λαόν. Εις αυτούς ο Θεός έδιδε την δύναμη να κάνουν και θαύματα. Ακόμη και το κυριότερον, εις πολλούς εφανέρωσεν ότι θα στείλει τον μονογενή Υιόν του, Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, δια να σώσει τον κόσμον. Ο προφήτης Ηλίας. Εις το βασίλειον του Ισραήλ, ο Θεός έστειλε τον προφήτην Ηλίαν
την εποχή που βασιλεύς εκεί ήτο ο Αχάβ. Ο προφήτης αυτός εζούσεν εις τα βουνά και από εκεί κατέβαινεν εις τας πόλεις μόνον όταν ο Θεός του έλεγε να υπάγει για να διδάξει. Εις τα βουνά που εζούσεν ο προφήτης δεν μπορούσε να έβρει τροφήν. Δια τούτο ο Θεός του έστελε τροφήν με ένα κόρακα. Κάποτε που έπεσε μεγάλη πείνα εις το βασίλειον του Ισραήλ, ο Θεός είπεν εις τον Ηλίαν. Πήγαινε εις τα Σαρεπτά της Σιδόνος και κάθισε εκεί. Ο προφήτης επήγαινε. Όταν έμπαιναν εις την πόλη, είδεν εις την πύλη αυτής μίαν γυναίκα, η οποία εμάζευε ξύλα. Κουρασμένος και πεινασμένος καθώς ήτο, λέγει εις αυτήν, «Δώσ' μου ο λίγον ίδωρ να πιω και ψωμί να φάγω». Η γυνή απήντησεν, «Έχω εις την οικίαν μου ο λίγον άλευρον και ο λίγον έλαιον. Θα κάμω μίαν πίταν, έλα να φάγεις». Ο προφήτης της είπε, «Το άλευρον και το έλαιον που έχεις δεν θα τελειώσουν έως ότου περάσει η πείνα». Έτσι και έγινε. Τότε έτυχε να αποθάνει το μόνον παιδί που είχε η γυναίκα αυτή. Ο Ηλίας την ελπίθη και το ανέστησεν. Ένα άλλο θαύμα που έκαμε ο Ηλίας είναι το εξής. Πολλοί Εβραίοι δεν ελάτρευαν τον αληθινόν Θεόν, αλλά τον Βάαλ. Οι ειδωλολάτρες ιερείς έκαμαν εις αυτόν θυσίαν. Ο προφήτης, δια να τους κάμει να εννοήσουν ότι δεν πρέπει να πιστεύουν εις αυτόν, τον ψευδή Θεόν, είπε, «Να πάρουν ένα μόσχον οι ιερείς του Βάαλ, θα πάρω και εγώ έναν μόσχον, θα τους κομματιάσομεν και θα τους θέσομεν εις το θυσιαστήριον επάνω, στα ξύλα, και θα παρακαλέσουμε τον Θεό να στείλει πυρ από τον ουρανό να καούν μόνοι τον οι μόσχοι ως θυσία. Οι ιερείς του Βάλ να παρακαλέσουν τον Θεό τον. Εγώ θα παρακαλέσω τον αληθινόν Θεόν. Εάν ο Θεός των ιερέων αυτών ρίψει πυρ από τον ουρανό εις το θυσιαστήριο, ας πιστεύσετε εις αυτόν. Εάν ο αληθινός Θεός ρίψει πυρ εις την ειδική μου θυσία, τότε να πιστεύσετε εις τον ειδικό μου τον Θεό». Αυτά είπεν, αυτοί εδέχθησαν. Οι ιερείς του Βάαλ ετοίμασαν την θυσίαν και δεν έθεσαν πυρ. Ετοίμασε και ο Ηλίας την ειδική του θυσίαν και δεν έθεσε και αυτός πυρ στο θυσιαστήριον. Πρώτοι ήρχεσαν οι ιερείς του Βάαλ. Παρακαλούσαν τον Θεόν τον αλούκην φωνή ούκην ακρόασης. Δηλαδή, κανείς δεν τους ομιλούσεν από τον ουρανόν, κανείς δεν τους ήκουεν. Ο Ηλίας τους ενέπαιζε και τους έλεγε, «Φωνάξατε πιο δυνατά. Ο Θεός σας φαίνεται θα ομιλεί ή ίσως έχει εργασίαν ή είναι εισοδηπορίαν ή θα κοιμάται. Περιμένετε, θα εξυπνήσει». Αυτοί εφώναζαν, αλλά ο Θεός τον δεν ήκουσε και δεν έστειλε πυρ. Ήλθε και η σειρά του Ηλία, είπεν εις τον λαόν, «Ελάτε κοντά μου». Όλοι οι άνθρωποι επλησίασαν. Εις το θυσιαστήριον επάνω ήταν ο μόσχος, από κάτω ήσαν τα ξύλα. Προσευχήθη τότε ο προφήτης και είπε, «Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, ας μάθουν οι άνθρωποι ότι εσύ είσαι ο Θεός, ο μόνος και αληθινός». Και έπεσε πύρα από τον ουρανόν και έκαυσε τα σφάγια που ήσαν εις το θυσιαστήριον. Οι Εβραίοι είδαν αυτό, εθαύμασαν και επίστευσαν εις τον αληθινόν Θεόν. Τον προφήτην Ηλίαν τον επήρε ζωντανόν ο Θεός εις τον ουρανόν με πύρινην άμαξαν. Πριν αναβεί ο Ηλίας εις τον ουρανόν, άφησε διάδοχόν του τον προφήτην Ελισαίον. Ο προφήτης Ελισαίος. Κάποτε ο προφήτης Ελισαίος επερνούσεν από την πόλη Σουνίμ. Εκεί έμενε μια γυναίκα η οποία δεν είχε παιδιά. Αυτή η γυναίκα εκράτησε τον προφήτην στην οικία της, τον επεριποιήθη και είπε στον άνδρα της, «Ο άνθρωπος αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Ας ετοιμάσουμε λοιπόν μέρος εις την οικία μας, δια να έρχεται και να μένει εις εμάς, όταν περνά από την πόλη μας». Ο σύζυγός της εδέχθη. Αυτή ετοίμασε τότε ένα δωμάτιο δια των προφήτην. Μίαν ημέραν ο Ελισαίος είπε σε αυτήν την γυναίκα, «Συ εφρόδισες πολύ διεμέ. Λοιπόν, το ερχόμενο έτος θα έχεις εις τα σαγκάλα σου παιδί». Όπως ο προφήτης είπεν, έτσι και έγινε. Το ερχόμενο έτος έδωσε ο Θεός και η γυναίκα αυτή απέκτησε παιδί.
Όταν αυτό εμεγάλωσεν, επήγε μίαν ημέραν εις τους αγρούς του πατρός του, όπου εθέρεζαν οι θεριστές. Εκεί έξαφνα φώναξε: «Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου!» Και έπεσε στην υγιήν, ανέσθητον. Το μετέφεραν αμέσως στην μητέρα του, αλλά ξεψύχησεν εις τα γόνατά της. Το παιδί, πεθαμένον όπως ήταν, το έβαλαν επάνω στο κρεβάτι του Ελισαίου. Η μητέρα του παιδιού τότε, καταλυπημένη, επήγε να έβρει τον προφήτην εις το όρος Κάρμιλον, όπου έμεναν. Όταν δε τον έβραν, έπεσεν στα πόδια του και με δάκρυα του είπεν ότι το παιδί της απέθανε. Ο προφήτης είδεν ότι η γυναίκα ήταν πολύ λυπημένη και ήλθε μαζί της εις την οικίαν της, όπου είχαν το παιδί νεκρόν. Έκλεισε τότε ο προφήτης την θύραν, προσευχήθη στον Θεόν και ανέστησε το παιδίον, το οποίο έδωσε πάλιν στην μητέρα του. Τότε αυτή έπεσεν στους πόδας του προφήτου και ευχαρίστησε αυτόν. Ο Ελισαίος έκαμε και άλλα θαύματα. Ένα από αυτά είναι και τούτο. Ο Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, ήταν ο λεπρός. Αυτός είχε μίαν δούλην από το βασίλειο του Ισραήλ. Μίαν ημέραν η δούλη είπε: «Μακάρι να επήγαινε ο Κύριος εις τον προφήτην της Αμαρίας. Θα εγίνε το καλά». Επήγε με την άμαξαν ο Νεεμάν και εστάθη εμπρός εις την οικία του προφήτου. Ο προφήτης, χωρίς να εξέλθει από την οικία του, παρήγγειλεν εις τον Νεεμάν: «Πήγαινε εις τον Ιορδάνιν ποταμόν να λουστείς 7 φοράς και θα γίνεις καλά». Ο Νεεμάν εθύμωσε και έφυγε λέγον: «Εγώ ενόμιζα ότι ο προφήτης θα έβγαινε έξω και θα εζητούσε την βοήθεια του Θεού να με κάνει καλά. Η ποταμή της Δαμασκού είναι καλύτερη από τον Ιορδάνιν. Θα υπάγω και θα λουστώ εις αυτούς». Οι δούλοι του όμως επλησίασαν και του είπαν: «Στρατηγέ, αφού ο προφήτης σου ζητεί να λουστείς εις τον Ιορδάνιν ποταμόν, πρέπει να κάνεις όπως σου είπεν». Ο Νεεμάν ήκουσε την φρόνημον συμβουλήν των δούλων του, επήγαινε εις τον Ιορδάνιν ποταμόν, ελούστη όπως είχε είπει ο προφήτης και έγινε καλά. Ο προφήτης Αμός. Εις την Βεθήλ, όπου ήταν ο χρυσούς μόσχος, εγίνονταν κάποτε μία ειδωλολατρική εορτή. Τα μουσικά όργανα έπαιζαν και οι άνθρωποι με θόρυβον πολλήν έψαλαν και εφώναζαν εις τον χρυσούν μόσχον που είχαν διαθεώνδον. Έξαφνα μέσα από τον κόσμο επροχώρησε ένας άγνωστος, έφτασε στα σκαλιά του αγάλματος και ανέβη σε αυτά. Όλοι όταν τον είδαν εσιώπησαν. Ήταν ο Αμός, βοσκός από το βασίλειο του Ιούδα. Ο Αμός ομίλησε εις τους ανθρώπους που τον παρατηρούσαν άφωνοι και είπε: «Σεις παιδιά του Ισραήλ, ακούσατε τα λόγια που λέγει ο Θεός. Εγώ σας ανέβασα από την Αίγυπτον και σας εγάπησα περισσότερον από όλους τους λαούς. Σεις όμως εγίνατε φιλάργυροι και άδικοι. Δια τούτο εμίσησα τα σεορτάς και τα θυσία σας. Παύσατε τη μουσική, δεν θα ακούω ό,τι και αν ψάλετε. Θέλω να κάνετε πάντοτε το θέλημά μου. Θέλω να είστε πάντοτε δίκαιοι». Ο ειδωλολάτρης ιερεύς Αμασίας είπε εις τον Αμός: «Φύγε απ' εδώ και πήγαινε να προφητεύσεις εις την γη του Ιούδα». Αλλά ο προφήτης είπε εις αυτόν: «Δεν ήμουν εγώ προφήτης, ούτε ιός προφήτου, αλλά βοσκός και εμάζευα σικόμουρα. Με πήρε λοιπόν ο Κύριος από το ποιμνιόν μου και μου είπε: «Πήγαινε και προφήτευσε εις τον λαόν μου Ισραήλ. Δια τούτο έτσι λέγει Κύριος: τα παιδιά σου θα αποθάνουν και το βασίλειο του Ισραήλ θα καταστραφεί. Οι δε κάτοικοι θα μεταφερθούν εχμάλωτοι μακράν από την πατρίδα των». Ο προφήτης Αμός προείπεν ακόμη ότι θα έλθει η βασιλεία του Χριστού, την οποία θα δεχθούν όλε εφηλέ της γης. «Θα ξαναστήσω τη σκηνή του βασιλιά Δαβίδ, για να την εκκληρονομήσουν όλοι οι λαοί. Ευτυχία θα υπάρξει στον κόσμο. Θα στάζουν τότε μέλι όλα τα βουνά, θα ρέουν οι λόφοι τότε αγαθά». Ο Ιωνάς. «Εις την Νινεβή της Ασσυρίας ήταν μεγάλη ασέβεια. Είπε λοιπόν ο Θεός εις τον Ιωνάν, ο οποίος ήταν Εβραίος, να υπάγει εις αυτήν την μεγάλη πόλη και να κηρύξει εις τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Ο Ιωνάς δεν ήθελε να υπάγει, επειδή οι Ασσύριοι ήσαν ειδωλολάτρε.
Δι' αυτό ήλθεν εις την Ιώπην και εμπήκεν εις εν πλοίον που επήγαινεν εις την Ισπανίαν. Το πλοίον εταξίδευεν αρκετά, ήτο ωραία καλοκαιρία και φυσούσεν ούριος άνεμος. Έξαφνα ο άνεμος έγινε πολύ δυνατός και τα κύματα πανύψηλα σκέπαζαν το πλοίον, όλοι οι έντρομοι ανησυχούσαν. Επίστευαν ότι έφτασε το τέλος των. Μόνον ένας δεν εφοβήτω, ο Ιωνάς, ο οποίος ήσυχος εκοιμάτω εις το βάθος του πλοίου. Οι άλλοι εκοπηλατούσαν, εφώναζαν με απελπισία, έρυπταν φορτία εις την θάλασσα, δια να γίνει το πλοίον ελαφρότερον, και προσεύχοντο δια να σωθούν από την τρομεράν τρικυμία. Ο πλοίαρχος δεν έβλεπε τον Ιωνάν. Ανησύχησε δι' αυτό και κατέβη στο βάθος του πλοίου, μήπως τον έβρει. Τότε είδε ότι εκεί εκοιμάτω και του είπε: «Συ, τι κάμνεις εδώ, δεν εξυπνάς, πνιγόμεθα. Παρακάλεσε κι εσύ τον θεόν σου, όπως κάμνουν και οι άλλοι, μήπως μας ελεήσει και μας σώσει από τον ναυάγιον». Ο Ιωνάς τότε σηκώθη και είδε ότι όλοι οι άνθρωποι ήσαν ανάστατοι. Επειδή απελπίσθησαν, είπων: «Ας ρίψομεν κλήρους, δια να είδομεν ποιος πτέει που γίνεται αυτό το κακόν». Έριψαν κλήρους και ο κλήρος έπεσε εις τον Ιωνάν. «Τι έχεις κάμει και είναι ο Θεός τόσο οργισμένος, ποιος είσαι, από πού έρχεσαι και ποιας φυλής είσαι». Τότε ο Ιωνάς είπε τι είχε γίνει και παρακάλεσε να τον ρίψουν εις την θάλασσα, διότι αυτός έπτε δια την τρικυμίαν. Τον έριψαν εις την θάλασσα, ένα εκείτος όμως τον κατέπιε και ύστερα από 3 ημέρες τον έβγαλεν εις την ξηράν. Μόλις ο Ιωνάς ευγήκεν εις την ξηράν, επήγεν εις την Νινεβή, δια να εκτελέσει την εντολή του Θεού. Εδίδαξεν, οι κάτοικοι μετενόησαν και ο Θεός τους συνεχώρησεν. Ο Ιωνάς ευγήκεν ύστερα έξω από την πόλη, έκαμε μίαν καλύβην και εκάθητο κάτω από αυτήν. Ο Θεός διέταξε τότε να φυτρώσει εκεί μία κολοκύνθη. Αυτή εφύτρωσεν, εμεγάλωσεν, έκαμε σκιάν και κάτω από αυτήν ανεπάβετο ο Ιωνάς. Τούτο όμως δεν διήρκεσε πολύ, διότι ο Θεός διέταξε σκόλικα, ο οποίος εξήρανε την κολοκύνθη. Δεν έφτασε αυτό. Ο Θεός διέταξε να φυσήσει άνεμος καυστικός ανατολικός. Ο Ιωνάς έτσι εκαίεται από τον ήλιον και βασανίζεται και στεναχωρείται. Τότε ο Θεός είπε εις τον Ιωνάν: «Ιωνά, ελυπήθης που καταστράφει η κολοκύνθη, δια την οποία καθόλου δεν εκοπίασες. Έτσι και εγώ ελυπήθην να καταστρέψω την Νινεβή, που είναι πόλης μεγάλη και έχει τόσον πολλούς κατοίκους. Σε έστειλα να διδάξεις αυτούς δια να σωθούν». Ο προφήτης Οσιέ. Η καταστροφή του βασιλείου του Ισραήλ, 722 π.Χ. Ο Θεός εδοκίμασαν ακόμη μία φορά να φέρει τους κατοίκους του βασιλείου του Ισραήλ εις το θέλημά του. Δι' αυτό έστειλεν εις αυτούς τον προφήτην Οσιέ, ο οποίος εδίδασκεν αυτούς με ωραίας προφητείας. Μερικές από τις προφητείες του είναι αυτές: «Παιδιά του Ισραήλ, ακούσατε αυτά, λέγει ο Θεός. Θα κρίνω τους κατοίκους της γης επειδή δεν κάμνουν το θέλημά μου. Τι να σας κάνω που η καλοσύνη σας είναι σαν τη δροσιά και σαν την εφέλη την πρωινή που διαλύεται. Θέλω να έχετε καλοσύνη. Περισσότερον από τα θυσία σας θέλω να γνωρίζετε το θέλημά μου». Όταν ο Ισραήλ ήταν ήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και από την Αίγυπτον εκάλεσα τον Υιόν μου. Αυτός όμως με άφησε και θυσίαζεν εις τα είδωλα. Εγώ τον οδήγησα και τον εκράτησα από το χέρι. Τον αγαπούσα και του έδιδα τροφήν. Δια τούτο ελάθηκε πάλιν κοντά μου και είπε: «Συγχώρησέ μας και θα ψάλαμεν με τα χείλη μας εισέ. Τότε εγώ πάλιν θα σας αγαπήσω και θα είμαι σαν δροσιά εις τον Ισραήλ, ο οποίος θα ανθίζει όπως το κρίνον». Οι κάτοικοι του βασιλείου του Ισραήλ δεν ήκουσαν αυτήν την ωραία διδασκαλία του προφήτου Οσιέ. Δι' αυτό ο Θεός που τιμωρεί τους κακούς ανθρώπους, ετιμώρησαν αυτούς. Οι Ασσύριοι ήλθαν, επολέμησαν και ενίκησαν αυτούς, αφού δε τους συνέλαβαν εχμαλώτους, τους έδεσαν με αλυσίδας και τους επήγαν δεμένους εις την Ασσυρίαν, δια να ζουν ως δούλοι. Εις την Χαναάν έμειναν μόνον ολίγοι κάτοικοι. Έπειτα ο βασιλεύς της Ασσυρίας έφερε και εγκατέστησεν
εις το βασίλειον του Ισραήλ, ιδωλολάτρας Βαβυλωνίους και Ασσυρίους. Αυτοί ανεμίχθησαν με τους κατοίκους που είχαν μείνει εκεί και μαζί με αυτούς απετέλεσαν τους Σαμαρίτας. Ο Ευσεβής το Βίτ. Μεταξύ των Εβραίων που οι Ασσύριοι οδήγησαν εχμαλώτους εις την χώρα των, ήτο και ο Τοβίτ. Ο Τοβίτ ήτο ευσεβής άνθρωπος. Όταν ήταν ακόμη εις την Χαναάν, τα σεορτάς έφευγεν από την Γαλιλαία, εις την οποία εκατοικούσε, και επήγαινε εις την Ιερουσαλήμ. Έδιδε δε πολλά χρήματα και εις τον ναόν δια της ανάγκας του. Εις τους ανθρώπους που δεν είχαν να φάγουν, έδιδεν από την τροφήν του, και εις όσους δεν είχαν να ενδυθούν, από τα ενδύματά του. Είχεν ένα ιόν, τον Τοβίαν. Πολλάς φοράς έδιδεν εις αυτόν να κάμει ελεημοσύνας. Όταν ήλθεν εις την Ασσυρίαν, έχασε την μεγάλην περιουσία του και έπαθεν από ασθένειαν των οφθαλμών, από την οποία ετυφλώθη. Τότε εζήτησε την βοήθεια των ιατρών, αλλά οι ιατροί δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν. Ο Τοβίτ υπέφερεν από αυτό πολύ και μόνον εις την προσευχήν έβρισκε παρηγορίαν. Με υπομονήν έλεγε: «Δίκαιος είσαι Θεέ μου, εμείς οι άνθρωποι δεν γνωρίζουμε διετί μας τέλης της ευτυχίας και της δυστυχίας». Εις την Μηδίαν υπήρχε κάποιος φίλος του, εις τον οποίον είχε δανείσει ένα μεγάλο χρηματικών ποσόν. Εφώναξε λοιπόν τον ιόν του και του είπε: «Μη λυπήσαι, παιδί μου, που εγίναμε πτωχή. Έχει ο Θεός πολλά, δια να μας δώσει και πάλιν. Πήγαινε εις την Μηδίαν να έβρεις τον Αραγουήλ και ζήτησε από αυτόν να μας επιστρέψει τα χρήματα που του έχω δώσει. Επειδή το ταξίδι σου είναι μεγάλο και έως να επιστρέψεις ή μπορεί να έχω πεθάνει, αποθάνει, θέλω να σου δώσω μία συμβουλή. Υπάρχουν, παιδί μου, άνθρωποι οι οποίοι πεινούν. Έχεις πολλά, δίδε σε αυτούς πολλά. Έχεις ολίγα, δίδε ολίγα. Σκέψου πόσον είναι δυστυχής». Ο Τοβίας είπε: «Πατέρα, θα εκτελέσω όσα μου λέγεις». Έφυγεν. Η μήτρη του έκλαιε, αλλά το Βίτ είπε σε αυτήν: «Μη λυπήσε, διότι ο Θεός θα στείλει άγγελον να τον φυλάτει». Ο Τοβίας εταξίδευσε αρκετά έως ότου φτάσει στην Μηδίαν. Όταν έφτασε εκεί, συνήντησε τον Αραγουήλ, ο οποίος μόλις είδε τον Τοβίαν, είπε σε αυτόν: «Από πού έρχεσαι, νέε μου?» «Από την Νινεβή», απήντησε ο Τοβίας. «Είμαι από τους εχμαλώτους της Νινεβή». Ο Ραγουήλ ρώτησε: «Γνωρίζεις τον Τοβίτ?» Ο Τοβίας απήντησε: «Πατέρας μου είναι». Ο Ραγουήλ επήδησε από χαράν, αγκάλιασε τον Τοβίαν, εφίλησε αυτόν και του είπε: «Συ είσαι, παιδί μου, του καλού αυτού πατέρα παιδί». Έκλαψε τότε ο Ραγουήλ από συγκίνηση και κράτησε τον Τοβίαν εις την οικία του να τον φιλοξενήσει. Ο Τοβίτ εις την Νινεβή επερίμενε. Η μητέρα του Τοβία κάθε ημέρα παρετήρει την οδόν, μήπως επιστρέψει ο υιός της. Αφού επέρασαν αρκετές ημέρες, εγύρισε ο Τοβίας εις το πατρικό του σπίτι. Όταν είδε αυτόν η μητέρα του, έτρεξε πρώτη, έπεσε στην αγκάλι του, τον εφίλησε και έκλαυσε. Σκοντάπτον ο γέρον πατήρ του ευγήκεν και αυτός εις την θύραν, για να υποδεχθεί τον αγαπημένο του Τοβίαν. Ως της τότε έτρεξε προς τον πατέρα του, τον ενηγκαλίστη και του είπε: «Έχε θάρρος, πατέρα, ο άγγελος του Θεού μου έδωσε εις το ταξίδι μου φάρμακον για να θεραπεύσω τους οφθαλμούς σου. Ο καλός Θεός έχει δώσει πάλιν εις τον Τοβίτ πλούτον υγείαν και χαράν». Το βασίλειον του Ιούδα, ο προφήτης Ισαΐας, το βασίλειο του Ιούδα 975-588. Όσα χρόνια υπήρχε το βασίλειον του Ισραήλ, το βασίλειον του Ιούδα ήτο ασήμαντον. Από τότε όμως που το βασίλειον του Ισραήλ κατεστράφη από τους Ασσυρίους, το βασίλειον του Ιούδα έγινε ονομαστόν από τους προφήτας που παρουσιάστησαν εις αυτό. Ένας από αυτούς τους προφήτας είναι ο Ισαΐας. Εις τον Ισαΐαν παρουσιάστη ο Θεός καθισμένος εις ένα θρόνο μεγάλων, πολύ μεγάλων. Ο θρόνος αυτός ήτο εις τον ουρανόν και το άκρον του ενδύματος του Θεού έπιπτε κάτω εις την υγήν και γέμιζε τον ναόν. Άγγελοι, σεραφείμ ανέβαιναν και κατέβαιναν, είχε δε καθένας από αυτούς εξ πτέρυγας. Με τας δύο εκάλυπταν το πρόσωπον των.
Με τας άλλας δύο εκάλυπταν τους πόδαστον και με τας άλλας δύο επετούσαν. Όλα αυτά τα σεραφείμ έψαλαν και με ωραία και μελωδική φωνή έλεγαν «Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Θεός». Ένα οι άγγελοι έψαλαν εις τον ουρανό, ενώ οι άγγελοι έψαλαν εις τον ουρανό, ο Θεός υψηλά από τον θρόνο του είπε στον Ισαΐα «Πήγαινε Ισαΐα να διδάξει στον λαό». Από τότε ήρχε ο Ισαΐας να διδάσκει τους Εβραίους εκ μέρους του Θεού και να λέγει σε αυτούς «Δεν θέλω τα θυσία σας και τα θυμιάματά σας, τα εορτά σας μισώ, διότι είστε αμαρτωλοί». Άλλοτε πάλιν ο Ισαΐας είπε εξ ονόματος του Θεού «Τι θα πάθουν οι κακοί άνθρωποι». Οργισμένος είναι ο Κύριος από τους κακούς ανθρώπους, η οργή του θα να πέσει μέσα στους πύργους και στα δάση, στα βουνά και μέσα στα πλοία. Αν κρυφτούν μέσα στα βράχια, θα τους έβρει ο Θεός. Αν κρυφτούν μέσα στη γη, θα τους είδει ο Θεός. Ο Θεός δεν θέλει να τιμωρήσει τους ανθρώπους. Δι' αυτό θα στείλει τον Υιόν του να διδάξει τους ανθρώπους και να θυσιαστεί χάριν αυτών για να σωθούν. Εάν και πάλι μείνουν αμετανόητοι, τότε θα τιμωρηθούν. Προφητεύει δια των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν και λέγει «Θα κατάγεται από την οικογένεια του Δαβίδ. Θα είναι Υιός της Θεοτόκου και θα ονομάζεται Εμμανουήλ», δηλαδή με θυμόν ο Θεός. Κατόπιν ο Ισαΐας λέγει ότι ο κόσμος θα φωτιστεί από την διδασκαλία του Ιησού. Γαλιλαία των εθνών, ο λαός που ζει εις το σκότος θα είδει φως μέγα. Φως θα λάμψει σε αυτούς, διότι ο Υιός εγεννήθη, ο οποίος θα διδάξει την ειρήνη. Αυτά θα γίνουν από την μεγάλη αγάπη που έχει ο Θεός δια των άνθρωπων. Άλλοτε ο Ισαΐας βλέπει πόσον ειρηνική θα είναι η διδασκαλία του Ιησού και πόσον ωραίους καρπούς θα φέρει. Θα χαίρεται η έρημος, θα ανθίζει σαν το κρίνο, γιατί θα έλθει ο Ιησούς τον κόσμο για να σώσει. Κατόπιν ο Ισαΐας βλέπει τα πάθη του Κυρίου που τον δικάζουν, τον δέρνουν, τον ευρίζουν και τέλος τον σταυρώνουν και λέγει «Πώς είναι οι πληγές του, πώς όλα υπομένει, τον οδηγούν σαν πρόβατο και δεν προφέρει λέξη». Ο προφήτης Ιερεμίας. Ο προφήτης Ιερεμίας ήταν νέος 25 ετών, δειλός και αδύνατος όταν ο Θεός τον εκάλεσε. Δεν εγνώριζε να ομιλεί. Ο Θεός όμως τον έκαμε δυνατόν και θαραλέον και τον έστειλε να διδάξει το θέλημά του ενώπιον των αρχόντων και του λαού. Μίαν ημέραν, κατά εντολή του Θεού, έβαλαν ο Ιερεμίας δεσμά εις τα χέρια του και εις τον τράχυλόν του και ήλθαν στην πλατεία της Ιερουσαλήμ εμπρός εις τον ναόν. Ο κόσμος είδε τούτο και εμαζεύθη. Όλοι τον εσέβοντο, αλλά κανείς δεν εγνώριζε διατί έκαμε αυτό ο Ιερεμίας. Αφού εμαζεύθησαν πολλοί Ιουδαίοι, τότε ο προφήτης ομίλησε. Αυτά λέγει ο Κύριος. Δύο κακά έκαμε ο λαός μου Ισραήλ. Άφησε το θέλημά μου και έσκαψε λάκους για να πέσει ο ίδιος μέσα εις αυτούς. Δι' αυτό η Ιερουσαλήμ θα γίνει έρημος. Τα όρη θα τρέμουν. Οι λόφοι θα σύονται. Οι άνθρωποι θα λείψουν και τα πτηνά θα φύγουν. Θα έλθουν οι Βαβυλώνοι και θα δέσουν σας που με ακούετε με τέτοια δεσμά. Ο βασιλεύς Σεδεκίας και οι άρχοντες, όταν ήκουσαν αυτά τα φοβερά λόγια, αντί να μετανοήσουν και να ζητήσουν από τον Θεό συγχώρεση, οργίστησαν εναντίον του προφήτου και τον κατέβασαν με σχοινία εις ένα λάκκον, με βούρκον και δεν του έδιδαν τροφήν. Κατόπιν τον έβγαλαν και τον έρεψαν στην φυλακή, όπου ο Ιερεμίας δεν έπαβε να κηρύττει. Η Ιουδίθ, μεγάλη πατριώτης. Την εποχή που οι κάτοικοι του βασιλείου του Ισραήλ ήσαν υποδουλωμένοι εις τους Ασσυρίους, οι κάτοικοι του βασιλείου του Ιούδα υπέφεραν και αυτοί πολλοί από τους Ασσυρίους. Ο στρατηγός αυτών, Ολοφέρνης, με 120.000 στρατών, ήλθε να πολεμήσει το βασίλειο του Ιούδα. Οι Ιουδαίοι, όταν είδαν ότι ο στρατός των εχθρών ήταν τόσο πολλής, απελπίστησαν. Εσκέφτησαν ότι κακή τύχη τους επερίμεναν. Άλλοι θα εφωνεύονταν, άλλοι θα έχαναν τας περιουσίας των, και άλλοι εχμάλωτοι θα μετεφέρονται μακράν από την πατρίδα των. Ο δε ωραίος ναός, τον οποίον έκτισε ο ευσεβής βασιλεύς των Σολομών, θα κατεστρέφεται από τους ειδωλολάτρας Ασσυρίους. Εις την λύπη του ο άνθρωπος ενθυμείται τον Θεό. Αυτό έγινε και τώρα. Εις την απελπισία των οι Εβραίοι ενεθυμήθησαν περισσότερον τον Θεό
και μαζεύθησαν εις τον ναόν του Σολομόντος και μεσάκους εις την μέση των επαρακαλούσαν τον Θεό να τους βοηθήσει. Ο μέγας αρχιερεύς εγύριζε μέσα εις τον λαόν και έδιδε θάρρος. Ο Ολοφέρνης έφτασε εις μίαν μικράν πόλην, την Βετιλούαν. Οι κάτοικοι αυτής εκλείστησαν μέσα στα τείχη και οι εχθροί τότε επολιόρκησαν την πόλη. Για να αναγκάσουν δε τους Εβραίους να παραδοθούν, κατέστρεψαν τα σπηγάς. Έτσι, οι Εβραίοι δεν είχαν είδωρ, απελπίστησαν και απεφάσισαν να παραδοθούν. Εις αυτήν την δύσκολη περίσταση παρουσιάστη η Ιουδίθ. «Να μην παραδοθόμεν», λέγει, «εγώ θα σώσω την πατρίδα μας». Προσευχήθη, επετέθη κατά των εχθρών και εφώνευσε τον Ολοφέρνην. Οι εχθροί έχασαν το θάρρος των, έλαβαν θάρρος οι Εβραίοι, επετέθησαν εναντίον των εχθρών και τους έτρεπαν εις φυγήν. Καταστροφή του βασιλείου του Ιούδα, άλωση της Ιερουσαλήμ, 586 π.Χ. Το βασίλειο του Ιούδα δεν μπόρεσε να ζήσει πολύ, διότι ανέβησαν εις τον θρόνο βασιλής ασεβής και ο λαός απομακρύνθη από το θέλημα του Θεού. Δι' αυτό και το βασίλειο αυτό καταστράφει. Το 608 π.Χ. εισήλθαν στην Παλαιστίνη ο βασιλεύς των Βαβυλωνίων Ναβουχοδονόσορ και έφτασαν εις την Ιερουσαλήμ. Την πόλη δεν την κατέστρεψαν. Ήρπασαν όμως πολλά σκεύη από τον ναό, επήρε δε και αιχμαλώτους πολλούς Εβραίους, νέους, άρχοντας, τεχνίτας, εμπόρους και άλλους πολίτες και έφυγαν. Ο Ναβουχοδονόσορ ήλθε και πάλιν εναντίον της Παλαιστίνης. Αυτήν δε την φοράν έφτασε μέχρι της Ιερουσαλήμ και την επολιόρκησαν. Οι Ιουδαίοι υπέφεραν από αυτό πάρα πολύ. Δεν είχαν τι να φάγουν. Τα βρέφη απέθνησαν εις τα σαγκάλα των μητέρων των, και τα παιδεία και οι γέροντες έπιπτον αποπίναν εις τα πλατεία της πόλεως. Εσκέφθησαν τότε να φύγουν από την πόλη. Με μεγάλην λύπην λοιπόν ευγήκαν νύχτα, χωρίς θόρυβον από τα τείχη, για να την εγκαταλείψουν. Οι εχθροί τους ενόησαν και τους κατεδίωξαν. Έπιασαν μάλιστα και τον βασιλέα Σεδεκίαν και τον έφεραν ενώπιον του βασιλέως των και κακοποίησαν και αυτόν και τους υιούς του. Κατόπιν τον έδεσαν με χαλκίνας αλίσας και τον έφεραν στην Βαβυλώνα. Ακολούθως εισήλθαν στην Ιερουσαλήμ και ήλθαν στον ναό. Όλα τα πολύτιμα σκεύη του ναού, χρυσά, αργυρά και χάλκινα, τα ελίστευσαν και τα μετέφεραν στην Βαβυλώνα. Έβαλαν πυρ εις τον ωραίο ναό και στα ανάκτορα και στα οικεία των πλουσίων και εις όλη την πόλη. Η Ιερουσαλήμ εκαίεται μέσα στις φλόγας του καταστρεπτικού πυρός. Τέλος, οι Βαβυλώνοι εκρύμνησαν και τα τείχη της πόλεως. Με το λίγα ημέρας έβλεπε κανείς εις την Ιερουσαλήμ μόνον σωρούς από ερείπια και ολιγείς τους κατοίκους, τους γέροντας, τους πολύ πτωχούς και τους αρρώστους. Οι άλλοι, τα μέλη της βασιλικής αυλής, οι ευγενείς, οι πολεμιστές, οι ιερείς, οι καλοί τεχνίτες, είχαν μεταφερθεί εις Βαβυλώνα. Αυτό το αξιολείπτον τέλος είχε η Ιερουσαλήμ, όπως προείπε ο προφήτης Ιερεμίας, διότι οι Εβραίοι είχαν παραβεί τας εντολάς του Θεού. Οι Εβραίοι εξόριστοι. Η ζωή των Εβραίων εις την Βαβυλωνία. Οι Εβραίοι είχαν πλέον διασκορπιστεί. Μερικοί μόνον έμειναν εις την Παλαιστίνη. Άλλοι είχαν φύγει πριν από πολλά χρόνια όταν διελήθη το κράτος του Ισραήλ. Άλλοι είχαν υπάγει στην Αίγυπτον. Άλλοι ευρίσκονται στην Βαβυλώνα. Στην Βαβυλώνα έβλεπαν και θαύμαζαν τόσα πράγματα. Τους κρεμαστούς κήπους, τα μεγαλοπρεπή κτίρια, τα μεγάλα οχυρώματα. Αλλά και αυτή η χώρα τους εφαίνοντο πολύ διαφορετική από την Παλαιστίνη, διότι ούτε βουνά, ούτε λόφοι, ούτε δάση υπήρχαν εκεί. Έβλεπαν τον Εφράτην, αυτόν των μεγάλων ποταμών. Είχε περάσει πριν από αυτούς ο πρόγονος τον Αβραάμ. Αλήθεια, ποια είναι η τύχη των λαών. Πριν από 1500 χρόνια, ο πρόγονός τον Αβραάμ επερνούσαν από εκεί και επήγαιναν στην Παλαιστίνη, όπως είχε ορίσει ο Θεός. Έζησαν, απέκτησε πολλούς απογόνους, οι οποίοι έκαμαν κράτος ισχυρών με ενδόξους βασιλείς, που έκαμαν νικηφόρους πολέμους. Όσον καιρόν εζούσε με το θέλημα του Θεού, ήσαν ευτυχείς, αλλά παρέβησαν τα εντολάς του και ήλθαν η καταστροφή. Αυτά σκέπτονται τώρα και λυπούντο που είχαν χάσει την αγαπημένη των πατρίδα και βρίσκονται μακράν από αυτήν. Εκεί κάτω, στα σόχαθα του Εφράτου, επήγαιναν και έκλαιαν. Στις Βαβυλώνες, στα ποτάμια, κλαίγαμε, γιατί η Ιερουσαλήμ, εσέ θυμόμαστε. Κρεμάσαμε και τις κιθάρες στις ιτιές,
δεν ακουστήκαν τις Σιών πια οι οδές. Έτσι έλεγαν και παρακαλούσαν τον Θεό να τους δώσει και πάλιν αυτό που είχαν πριν, δηλαδή την πατρίδα των, εις την οποία να ζουν ελεύθεροι, να εργάζονται και να προοδεύουν. Ο προφήτης Ιεζεκίηλ. Ένας από τους προφήτας που ο Θεός έστειλε στους Εβραίους, δια να τους διδάξει ότι και στην εξορία έπρεπε να λατρεύουν, όπως και στην πατρίδα των, είναι και ο Ιεζεκίηλ. Ο Θεός πρώτον έδειξε εις αυτόν την δόξαν του. Κάποτε δηλαδή που εκάθετο εις την όχθεν του Εφράτου ποταμού, εσηκώθη ανεμοστρόβιλος και έγινε μια μεγάλη λάμψη. Οι ουρανοί ίνιξαν και εφάνει ο θρόνος του Θεού. Επάνω εις τον θρόνο εκάθετο ο Θεός. Γύρω από αυτόν ήσαν άγγελοι πολλοί. Τότε ο Ιεζεκίηλ ήκουσε φωνήν δυνατήν να λέγει: Ευλογημένη η δόξα του Κυρίου. Αν και έριψε μέσα εις τους ιδωλολάτρες των λαών μου, εγώ πάλιν θα τον μαζεύσω και θα τον φέρω στην πατρίδα του. Θα πληθύνω τους καρπούς των δέντρων και τα γεννήματα των αγρών. Η ερημωμένη γη θα γίνει σαν παράδεισος της Εδέμ. Δίδαξέ τους να κάνουν το θέλημά μου, να είναι λαός μου και ότι εγώ είμαι ο Θεός των. Εάν συμβουλεύσεις τους αμαρτωλούς και αυτοί δεν κάνουν το θέλημά μου, θα θανατωθούν. Εάν δεν τους συμβουλεύσεις, αυτοί δεν θα κάνουν το θέλημά μου και δι' αυτό θα θανατωθούν. Το κρίμα όμως θα το έχεις εσύ. Εάν τους συμβουλεύσεις και κάνουν το θέλημά μου, θα σωθούν. Θα τους έχεις, δε σώσει εσύ. Έπειτα ο Θεός επήρε τον Ιεζεκίηλ, τον έβαλε εις μια πεδιάδα γεμάτη νοστά και είπε: Προφήτευσε εις αυτά τα κόκαλα. Ο Θεός σας δίδει ζωήν και νεύρα και σάρκας και δέρμα. Και έγινε σεισμός, τα οστά ενώθησαν, εις αυτά εφύτρωσαν νεύρα, σάρκες και δέρμα και πήραν ζωήν. Έτσι ο μέγας προφήτης Ιεζεκίηλ προείδε την ανάσταση των νεκρών. Επίσης επροφήτευσε δια των νέων ναών, δηλαδή δια την νέα εκκλησία μας.